σήμερα οι υγειονομικοί ήταν στους δρόμους σε απεργιακή κινητοποίηση. Είναι μαζί μας ο κύριος Γαλανόπουλος. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι συμβαίνει εδώ τώρα? Δεν βρίσκω άλλη λέξη, παροξισμό. Πραγματικά είναι όπως το λέτε, διότι εδώ έχουμε μία αποθέωση από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου της αδιφάγου διαθέσεως να λαιλατήσουν ακόμα περισσότερο την τσέπη του Κοσμάκη, να το πω έτσι. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να είναι αυτό όταν ένας λαός με ήδη καθυλωμένο και συνεχώς μειούμενο εισόδημα καλείται τώρα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει τρίτη φορά, γιατί έχει φορολογηθεί, έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα περισσότερο για φάρμακα, για διαγνωστικές εξετάσεις, για χειρουργία, στα οποία για να μην περιμένει 1,5-2 χρόνια μέχρι να πεθάνει ή να χειρουργηθεί, να μπορεί να μπαίνει το απόγευμα, και μια σειρά από τέτοια μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, καθιστώντας την κατάσταση εκτός από επικίνδυνη και πάρα πολύ δύσκολη και δυσβάσταχτη για τους συμπολίτες μας και βέβαια και για το προσωπικό που εργάζεται στις δομές υγείας. Η σημερινή σας κινητοποίηση... Η κινητοποίηση σήμερα είχε γενικό πανελλαδικό χαρακτήρα, δηλαδή είχαμε στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας και συναδέλφους από την περιφέρεια, όχι βέβαια συνολικά περιορισμένα γιατί γίνανε και κινητοποίησεις κατά τόπους, είχε όμως σημαντική συμμετοχή, ήταν καλή συγκέντρωση και καλή πορεία, με καλή συμμετοχή κόσμου, απήργησε κόσμο στα νοσοκομεία και είχε ως αιχμή εκτός από τα ζητήματα που είπατε κι εσείς, επιπλέον θέματα της απολύσης των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου, την αντίδρασή μας στην επέλαση των εργολάβων που έρχονται πια για να αναλάβουν όλες αυτές τις υπηρεσίες, σύντηση, καθαριότητα, φύλαξη κλπ. Και βεβαίως έρχονται τώρα και σε ζητήματα που αφορούν την αμιγώς παροχή ιατρικών υπηρεσιών, όπως είναι τα κτηνολογικά, τα διαγνωστικά εργαστήρια και μια σειρά τέτοιοι τομείς. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η ιστορία με τα επιπληρωμή χειρουργία, με αυτή την νομιμοποίηση, κατά τα λόγια τα δικά τους, νομιμοποίηση του φακελακίου δηλαδή? Κοιτάξτε, αυτοί θέλουν να το προχωρήσουν. Τώρα υπάρχει μια πιθανότητα να συναντήσει τεχνικές δυσκολίες από την άποψη ότι ακόμα και να θέλουν κάποιοι άνθρωποι να συμμετάσχουν, είναι τόσο εξαντλητικά τα πρωινά ωράρια και οι εφημερίες και η αναγκαία τέλος πάντων μέχρι στιγμής προσφορά του προσωπικού προς τους πολίτες, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να οδηγηθεί κάποιος σε μια επισφαλή, θα έλεγα εγώ, υπερεργασία, προκειμένου να βγάλει κάποια χρήματα παραπάνω για να ζήσει καλύτερα. Από εκεί και ύστερα, ακόμα και αν καταφέρει να εφαρμοστεί, που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να εφαρμοστεί, θα είναι μια τραγική μεγάλη οπισθοδρόμηση, γιατί δεν είναι δυνατόν σήμερα που η επιστήμη και η τεχνολογία προχωρούν με άλματα, που συζητάμε, ξέρω εγώ, για ρομποτική χειρουργική, για τηλεϊατρική και διάφορα άλλα τέτοια θέματα, να λέει ένας άνθρωπος ότι πρέπει να περιμένει για να χειρουργηθεί δωρεάν 1,5-2 χρόνια ή διαφορετικά πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του. Ένας άνθρωπος που έχει πληρώσει, ξαναλέω, με τη φορολογία του, ένας άνθρωπος που έχει πληρώσει από ασφαλιστικές εισφορές και να κληθεί να βάλει ακόμα και σήμερα βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει, δεν κάνει πίσω, αλλά και εμείς δεν είμαστε, πώς να το πω, είμαστε πολύ αποφασισμένοι να αντιδράσουμε και να μην καταθέσουμε τα όπλα. Πείτε μου, γιατί άκουσα σήμερα για χιλιοστή φορά ότι θα υπάρξουν νέες προκηρύξεις για εκατοντάδες γιατρούς κτλ. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η πραγματική κατάσταση στον τομέα της στελέχωσης στα νοσοκομεία μας, εσύ? Κύριε Μπογιόπουλε, μπορεί να υπάρξουν προκηρύξεις. Μπορεί να υπάρξει προκήρυξη. Ανακοινώ, κάθε μέρα λένε για κάποιες χιλιάδες. Τώρα ακόμα δεν τις έχουμε δει. Κάθε μέρα αλλάζουν εντωμεταξύ τα νούμερα, έτσι, αν έχετε ακούσει. Η πραγματικότητα όμως είναι τώρα η εξής. Έχουμε 6.500 και πλέον κενά σε ειδικευμένους νοσοκομιακούς γιατρούς. Καμιά 30.000 κενά στο υπόλοιπο προσωπικό. Έχουμε συνταξιοδοτήσεις, γιατί έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Έχουμε φυγή, παραιτήσεις νέων συναδέλφων, είτε προς το εξωτερικό είτε προς τον ιδιωτικό τομέα, γιατί εκτός από τις αμοιβές που είναι πάρα πολύ χαμηλές, έχουμε και συνθήκες εργασίας υπερεντατικές, άσχημες, βάρβαρες, που δεν ταιριάζουν στη σύγχρονη εποχή. Να σας πω μόνο το εξής για να καταλάβετε ένα παράδειγμα. Σήμερα ήταν προγραμματισμένο το δικαστήριο για 92 από τους 200 γιατρούς του νοσοκομείου Αγρινίου που δούλεψαν στο νοσοκομείο Αγρινίου την περίοδο 18-21, με την κατηγορία ότι ζημίωσαν το δημόσιο γιατί δεν έκαναν ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα επίγοντα, σε αυτά τα επίγοντα που δεν είχαν κομπιούτερ και ίντερνετ για το διάστημα
για το οποίο τους εγκαλούν και τους έρνουν στα δικαστήρια. Αυτό το κράτος λέει ότι όταν κάνει προκήρυξη δεν έρχονται οι γιατροί. Και αυτούς τους γιατρούς που έχει, τους πηγαίνει στα δικαστήρια γιατί δεν κάνουν ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στέλνουν ένα παραπεμπτικό γιατί πρέπει να εξετάσουν τον άρρωστο. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε, γιατί ελκυστικές συνθήκες συζητάμε σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.